η οποία, φίλες και φίλοι, θα μας κάνει μια πολύ σημαντική αποκάλυψη, έστω και αν η ώρα είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά, κύριε Παπαδάκου. Ελάτε. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να πω για τον κύριο Φρουζή, επειδή μπήκε σωστά από τον Νικόλ, γιατί δεν έχει κληθεί. Έχει 3 κατηγορίες, κακουργήματα. Απορώ τι θα ερωτηθεί εκεί μέσα και τι θα πει. Λοιπόν, ο κύριος Φρουζής όμως είναι πρόσωπο κλειδί πράγματι. Έχει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Έχει απαγόρευση εξόδου από το Φλεβάρι του 2018. Μάλιστα. Κακούργημα, κατηγορία για ενεργητική δωροδοκία, για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για δωροδοκία για άλλα 2 φάρμακα που έγιναν την άνοιξη του 19. Αυτά οι τελευταίες κατηγορίες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όμως πράγματι είναι ένα πρόσωπο κλειδί και αυτό διότι από το αρχείο του κυρίου Φρουζή πάρα πολλά στοιχεία υπάρχουν και στη δικογραφία, την ελληνική δικογραφία για να συνεννοούμαστε, αλλά και την αμερικανική δικογραφία. Λοιπόν, αυτά τα έχουν κατασχέσει. Έχουν κατασχέσει το αρχείο του. Λοιπόν, ο κύριος Φρουζής δυστυχώς κράταγε πάρα πολλά email. Ένα το ανέφερε εδώ ο κύριος Πολάκης και αφορούσε ένα πρώην Υπουργό Υγείας. Λοιπόν, κρατούσα όμως και ένα email στο αρχείο του κύριου Φρουζής, ο οποίος συναντιόταν, είχε προνομιακή σχέση με τους πολιτικούς, δεν μιλάμε μόνο με τους πυρηνικούς παράγοντες, συναντιόταν σε τακτικά διαστήματα, χρησιμοποιούσε και ως άλωθη το ότι ήταν πρόεδρος του ΣΦΕ, άλωθη ήταν αυτό. Και γιατί το λέω αυτό, έχω λοιπόν εδώ ένα mail 21 Οκτωβρίου του 2014, όπου εκεί ενημερώνεται το γραφείο του, ενημερώνει για μια συνάντηση που έκανε με έναν θεσμικό παράγοντα του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος όμως σήμερα είναι και μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής. Σήμερα. Έτσι, μπορείτε, να πείτε το όνομα. Όχι, δεν μπορώ να πω το όνομα, διότι λειτουργούν εδώ σαν εισαγγελία πρωτοδικών από την πλειοψηφία, το είπα. Λοιπόν, και εκεί ας πούμε βλέπουμε πώς έλυνε και έδαινε ο κύριος Φρουζής. Του λέει του συγκεκριμένου για συνταγές, για συμψηφισμούς, για το πώς θα είναι το χονδρεμπόριο. Λες και όλα. Δηλαδή ήταν υπουργός. Ιωνή υπουργός ο κύριος Φρουζής. Λοιπόν, καλό είναι λοιπόν να ερωτηθεί εκεί πέρα. Πολύ σημαντικό. Και βεβαίως να δώσει εξηγήσεις στο συγκεκριμένο. Αναρωτιέμαι πώς θα το ρωτάει εκεί, τι θα το ρωτήσει. Αυτό το. Ρωτάει κάποιον, γιατί κάτι υπονοείται τώρα. Όχι, υπάρχει μια συνάντηση. Μιλάει για μια συνάντηση. Γενικές πληροφορίες για ζητήματα φαρμάκου. Βεβαίως, όλη η πολιτική του φαρμάκου. Μην μου πείτε. Λέω τι λέει. Κύριε Καραγκούνη, αυτό το mail δεν έχει ξαναβγεί. Μην μου πείτε. Ωραία, δεν διαφωνώ. Λοιπόν, και πρέπει, σας λέω συγκεκριμένο. Σας παρακαλώ. Συνταγή του νόμου 4093. Συμψηφισμό rebates με νοσοκομεία. Σας λέω. Δεν θέλετε να πείτε λέει. Ακούστε τι. Σας το δώσω κιόλα. Μετά. Χονδρεμπορικό κέρδο, τάδε να πληρωθεί ο ΚΑΚ. Δίνει οδηγίες. Υπουργική απόφαση. Απόφαση τάδε, καταλάβατε. Ως τι στέλνει αυτό το μήνυμα. Ως τι στέλνει αυτό το μήνυμα. Όχι, ως, με το όνομά του. Με το όνομά του. Και αναφέρει, λοιπόν, είναι το πρακτικό μια συνάντησης. Δηλαδή, το αναφέρετε σε κάποιο συνεργάτη, γιατί φαντάζομαι τι υπονοείται ή δεν ξέρω. Παράγοντα, σας είπα, το να μιλάει, μάλιστα, το να ζητάει κάποιες πληροφορίες, αυτό είναι επιλείψιμο. Μιλάμε για συνάντηση. Αυτό μας λέτε. Υπάρχει πρακτικό. Συγγνώμη, ήταν πρόεδρος του ΣΦΕ. Λέμε λοιπόν ότι υπάρχει μια συνάντηση. Τι είναι το επιλείψιμο, για να καταλάβω. Μια στιγμή, όχι. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Εδώ αναφέρεται σε μέλος προανακριτικής. Λοιπόν, να πω τώρα και να πω δύο πράγματα. Θα πείτε όταν σας δώσω εγώ το λόγο. Ούτε τώρα εμείς. Τα έχετε παρεξηγήσει τα πράγματα. Να μην αναφέρω. Κύριε Κακλαμάνη, θέλω να έρθω σε εσάς. Πάμε στον κύριο Κακλαμάνη, παρακαλώ πολύ. Που δεν έχετε τοποθετηθεί καθόλου. Σας δίνω το λόγο πολύ αργά. Ζητώ συγγνώμη.